Η αυλαία του 2015 μπορεί να έπεσε, αλλά τα γεγονότα της χρονιάς αναμένεται να επηρεάσουν τις εξελίξεις το 2016. Ας ρίξουμε μία ματιά σε όσα αναμένεται να συμβούν τους επόμενους 12 μήνες. Ελάτε να δούμε τα γεγονότα εκείνα που θα σημαδέψουν τον πλανήτη και θα έχουν επίπτωση στη ζωή μας. Η Συρία εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την παγκόσμια σταθερότητα. Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος εξακολουθεί να εξάγει την ιδεολογία του μίσους και να προετοιμάζει χτυπήματα σε όλο τον κόσμο. Δύση και Ρωσία μπορεί να συμφωνούν στην ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των τσιχαντιστών. Ωστόσο, το χάσμα για το μέλλον της Συρίας και ιδιαίτερα για την τύχη του Μπασάρ αλ-Άσαντ παραμένει. Μπορούν οι διαφορές αυτές να γεφυρωθούν? Στην αυγή του 2016 φαίνεται να υπάρχουν κάποιες ελπίδες γι' αυτό με τις συνομιλίες της Βιέννης. Ο ΟΗΕ στήριξε την έναρξη των επίσημων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που είναι προγραμματισμένες για τις αρχές Ιανουαρίου. Ο δρόμος θα είναι μακρύς και το αποτέλεσμα αβέβαιο. Η ελπίδα για πολιτική λύση στη Συρία συνδέεται με την επίλυση του ζητήματος των προσφύγων. Η μαζική έξοδος προς την Ευρώπη έχει αναγκάσει τους ισχυρούς του πλανήτη να λάβουν μέτρα, ενώ οι δεσμεύσεις για χορήγηση ασύλου πρέπει να εκπληρωθούν. Οι γειτονικές χώρες της Συρίας φιλοξενούν ήδη εκατομμύρια ανθρώπους. Οι ευρωπαϊκές χώρες θα κληθούν να σηκώσουν αυτό το βάρος τους επόμενους μήνες. Οι προσφυγικές ροές αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως σχεδιάζει να υποδεχθεί 120.000 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους θα βρεθούν στη Γερμανία. Το ζήτημα προκαλεί διχασμό στους ευρωπαϊκούς κύκλους. Αναμένεται να επιδράσει και στις εκλογικές αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν στα ευρωπαϊκά κράτη στη σκιά του εφιάλτη της τρομοκρατίας. Το ανθρωπιστικό δράμα στα νερά της Μεσογείου αναμένεται να συνεχιστεί, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες βελτιωθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως ελπίζει πως η επιχείρηση Σοφία, που στρέφεται εναντίον των διακινητών, θα σώσει πολλές ζωές. Τα ζητήματα ασφαλείας που συνδέονται με το μεταναστευτικό βρίσκονται υψηλά στην ατζέντα της κούρσας για τον Λευκό Οίκο. Σε αυτό συνέβαλε το μακελιό στο Σαν Μπερναρντίνο και οι εμπριστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ρεπουμπλικάνοι βαδίζουν στο 2016 πιο διχασμένοι από ποτέ. Η υποψηφιότητα Τραμπ αμφισβητεί την κομματική ελίτ. Η κούρσα για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου με τις προκριματικές εκλογές στην Αϊόβα. Στους Δημοκρατικούς, η Χίλαρη Κλίντον φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο σε έναν προεκλογικό αγώνα μόλις τριών κύριων διεκδικητών. Η διαδικασία πάντως θα ολοκληρωθεί με το συνέδριο του κόμματος στο τέλος Ιουλίου. Όποιοι θα είναι οι διεκδικητές του προεδρικού θόκου στις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, είναι πιθανόν η αναμέτρηση αυτή να είναι η πλέον συναρπαστική των τελευταίων ετών. Το 2016 είναι η χρονιά των μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Η αυλαία θα ανοίξει τον Ιούνιο με τα τελικά του Euro που φιλοξενεί η Γαλλία. Και για πρώτη φορά συμμετέχουν 24 εθνικές ομάδες. Στον απόϊχο των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι πρωτοφανή. Μέχρι τότε μια νέα εποχή θα έχει αναπτύξει για το ποδόσφαιρο μετά τις προεδρικές εκλογές στη FIFA την 26η Φεβρουαρίου, που αναμένεται να θέσουν τέλος στην παντοδυναμία του Σεπ Μπλάτερ. Η στέψη της πρωταθλήτριας Ευρώπης θα γίνει στις 10 Ιουλίου. Αλλά οι φίλοι του αθλητισμού δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ, καθώς τρεις εβδομάδες μετά ξεκινούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο. Όλοι ελπίζουν σε μια διοργάνωση απαλλαγμένη από τα σκάνδαλα ντόπινγκ που συγκλώνησαν τον κόσμο του αθλητισμού. Το 2016 όμως θα είναι σημαντικός χρόνος και για την εξερεύνηση του διαστήματος. Η πρώτη επανδρωμένη αποστολή της Ινδίας και η άφιξη του Τζούνο στον Άρη το καλοκαίρι θα σημαδέψουν το νέο έτος. Σας αφήνουμε με εικόνες από το κοινό ευρωρωσικό πρόγραμμα ExoMars για την εξερεύνηση ζωής στον κόκκινο πλανήτη. Καλή χρονιά!